Είναι βιασμός αυτό το πράγμα. Παραβιάζουν το χώρο σου, παραβιάζουν τη ζωή σου και δεν μπορείς να νιώσεις αυτή την ελευθερία. Νιώθουμε ότι είμαστε φυλακισμένοι στα ίδια μας τα σπίτια. Αυτή τη συγκλονιστική μαρτυρία την ακούς συνεχώς, ξανά και ξανά, να έχει μονότονα όπου κι αν πας στο Πικέρμι. Δεκάδες θύματα από αδίστακτες συμμορίες που σαρώνουν μέρα και νύχτα ολόκληρες γειτονιές. Μόνο και που μπαίνεις, θα παθές αυτό που το σοκ. Δηλαδή μπήκα, είδα από τα φώτα αναμένα, την πατρονόπορτα ανοιχτή. Έκανα ένα σπίτι άνω κάτω. Όταν λέω άνω κάτω, δηλαδή συχαινόσουν που να πατήσεις, που να μπεις. Σύμφωνα με την αστυνομία, η Σπύρα των Ρωμά διοχέτευε τα πιο ακριβά και σπάνια κομμάτια από τις ληστείες σε έναν αντικέρ παλιό κοσμικό της Μυκόνου που έχει κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας. Αυτός ο κοσμοπολίτης Μπομβιβέρ φαίνεται να είναι ένας από τους βασικούς κλεπταποδόχους της συμμορίας. Ένα από τα μέλη της Σπύρας στην προσπάθειά του να περάσει απαρατήρητος φορούσε τέτοιο γυλαίκο. Παρίστανε τον κυπουρό ή τον υδραυλικό του Δήμου. Πήγαινε από σπίτι σε σπίτι και όταν έβλεπε ότι σε κάποια βίλα έλειπαν οι ένικοι, ειδοποιούσε τα υπόλοιπα μέλη της Σπύρας. Ανεβήκαν στα μπαλκόνια, πηδήξανε μέσα, μας πήραν όλα τα ξαφικά. Ήρθαν οι αστυνομικοί βέβαια, αποτυπώματα, δεν βγάλαμε τίποτα. Πήγα, είδα τα χρυσαφικά τα κλεμμένα, στην αστυνομία κάτω, δεν τα βρήκα τα δικά μου. Στα χέρια της Σπύρας οι αστυνομικοί βρήκαν εκτός από διαρρηκτικά εργαλεία και έναν ανιχνευτή διαμαντιών.